τα πάνελ του, τους φόρους που πρέπει να πληρώσει, τα δάνεια τα οποία έχει, αξιολόγηση αυτών των στοιχείων, πρόταση λύσεων και εξέταση πιθανών ενστάσεων. Να πούμε ότι υπάρχουν τριών ειδών λύσεις. Το πρώτο πακέτο λύσεων είναι οι βραχυπρόθεσμες λύθησης ρύθμισης. Αυτές σε τι αφορούν? Στην πληρωμή των τόκων, μόνο τόκι για μια περίοδο δηλαδή, μειωμένες δόσεις, μια περίοδος χάριτος, αναβολή κάποιων από τις δόσεις και τακτοποίηση καθυστερήσεων στις δόσεις. Μάλιστα. Μετά μιλάμε για τις μακροπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης. Αυτές έχουν ένα ορίζοντα πενταετίας κατά μέσο όρο. Τι περιλαμβάνουν? Περιλαμβάνουν μείωση του επιτοκίου, περιλαμβάνουν αλλαγή επιτοκίου από κειμενόμενο σε σταθερό, παράταση διάρκειας του δανείου, διαχωρισμού του δανείου σε βιώσιμο και σε ένα κομμάτι του δανείου που θα το κοίζεται και θα επαναξιολογηθεί στο μέλλον. Επίσης, έχουμε πρόσθετες εξασφαλίσεις, δηλαδή υποθήκες, αναδιάθρωση επιχείρηση, αν πρόκειται για επιχειρηματικό δάνειο, εν λειτουργία αναδιάρθρωση, και ανταλλαγή χρέους μετοχικό κεφάλαιο σε εταιρεία. Μάλιστα. Πω επί το τρίτο πακέτο και το πιο ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε για τις λύσεις οριστικής διευθέτησης. Για να τις δούμε λοιπόν, τις οριστικής διευθέτησης λύσης. Μιλάμε για περιπτώσεις τώρα που έχει παγιωθεί μια κατάσταση, ο κόκκινος δανειολήπτης βρίσκεται σε δεδομένη κατάσταση εντελώς διαφορετική από αυτή που είχε όταν πήρε το δάνειό του. Και τι κάνουμε, μιλάμε λοιπόν για αλλαγή σύμβασης πια. Εθελοντική παράδοση του εντυπώθηκου ακινήτου είναι μία από τις λύσεις αυτές, με αντάλλαγμα να διαγραφεί μέρος. Κατάσχεση δηλαδή, απλώς εθελοντική κατάσχεση. Μετά υπάρχουν μια σειρά από διαδικασίες πώλησης και ενοικίασης ή με sale and lease back που θα διαρκεί 5 έτη ή με το να πουλήσει το σπίτι και να νοικιάζει, να το νοικιάζει, να μένει σε αυτοπροσωρινά π.χ. 3 χρόνια. Μάλιστα. Έχουμε επίσης μεταβίβαση του δανείου σε άλλη τράπεζα. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνει ο δανειολήπτης? Εννοεί στη μεταβίβαση δανείου σε άλλη τράπεζα. Εκεί θα επαναδιαπραγματευτεί πιθανόν του όρου μια τράπεζα η οποία να είναι δυνάμει πιο φιλική μαζί του. Μάλιστα. Να ξέρεις... να το χάσει πλήρως το σπίτι σε αυτή την περίπτωση. Για πάμε στην επόμενη κάρτα να δούμε. Έχουμε αντικατάσταση του δανείου με νέο μικρότερο. Όπα, τι είναι αυτό, κούρεμα είναι αυτό? Αυτό μυρίζει κούρεμα από πει. Πρέπει να πούμε ότι είναι ολιγόλογες οι διατυπώσεις προς το παρόν, έτσι. Δεν υπάρχει τίποτα παραπάνω πέρα από αυτό που λέμε. Διευκρινήσεις τις επόμενες ημέρες. Mm-hmm. Εκαθάριση μέσω πτωχευτικής διαδικασίας. Μιλάμε κυρίως για εταιρείες του πτωχευτικού νόμου των εταιριών και ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων για να καλυφθεί μέρος ή όλο το υπόλοιπο. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε. Κυρία Καλαποθαράκου, καλή σας μέρα. Είναι στην γραμμή μας η κυρία